Συνεχίζεται για πολλωστή ημέρα η ταλαιπωρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού της Σαμοθράκης. Η περιπέτεια για τη Σαμοθράκη ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου όταν ακινητοποιήθηκαν με βλάβη τα δύο επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που εξυπηρετούσαν το νησί. Με επέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας βρέθηκε λύση για δύο ημέρες στις 9 και 10 Αυγούστου με το πλοίο Άναξ. Στη συνέχεια αποφασίστηκε να δρομολογηθεί το μεγαλύτερο πλοίο Azores Express, το οποίο όμως αρχικά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο του δρομολόγιο το βράδυ της Κυριακής, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν εκτέλεσε και το δρομολόγιο το πρωί της Δευτέρας 12 Αυγούστου. Σαν να μην έφτανε αυτό, το βράδυ της Δευτέρας η πλοιοκτήτρια εταιρεία Azores Express ανακοίνωσε ότι αποδρομολογεί οριστικά το πλοίο λόγω ελλιπούς εγκατάστασης του λιμανιού της Καμαριώτισσας. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ελλιπών λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι της Σαμοθράκης σε σχέση με το Azores Express είναι αδύνατη η προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι του νησιού. Ως εκ τούτου, ζητάμε την ακύρωση των εγκριθέντων δρομολογίων μέχρι τις 31 Αυγούστου». Ξεκίνησε να βλέπουν να γυρνάμε πίσω, το βλέπουν, επικρατεί ψιλοπανικό στο πλοίο και το βγαίνει η ανακοίνωση. Μετά την εξέλιξη αυτή, αργά το βράδυ της Δευτέρας, 12 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι δρομολογείται το Andros Jet στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, το οποίο όμως αναμένεται να φτάσει στην περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων την Τετάρτη 14 Αυγούστου. Το Andros Jet έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει 37 κάβους ταχύτητα και να μεταφέρει 600 άτομα και 75 οχήματα. Από τη στιγμή που είχαμε το πρόβλημα αυτό με τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης Σαμοθράκης λόγω των κλαμπών που σημειώθηκαν στα δύο σκάφη της εταιρείας ΣΑΟΣ, έγινε μια προσπάθεια από το αρχικά από τον πλοιοκτήτη και στη συνέχεια και από το Υπουργείο. Όπως ξέρετε, είχαμε το οχηματαγωγό Άναξ, το οποίο μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου εξυπηρέτησε τα δρομολόγια. Την Κυριακή κατέπλεψε με ενέργειες του Υπουργείου Ναυτιλίας ένα άλλο επιβατικό οχηματαγωγό σκάφος, το Αζόρες. Ένα μεγάλο σκάφος της τάξης των 110 μέτρων. Επιχείρησε το απόγευμα με επιβάτες και οχήματα το απόγευμα της Κυριακής να προσεγγίσει το λιμάνι της Σαμοθράκης. Έβγαιναν πολύ ισχυροί άνεμοι. Λόγω και του μεγέθους του σκάφους, ο καπετάνιος αποφάσισε ότι υπάρχει επικινδυνότητα στην ασφαλή, στο να προσδέσει το σκάφος στο λιμάνι. Ξέρετε ότι επέστρεψε πίσω, υπήρξε μια αναταραχή, ο κόσμος έμεινε στο λιμάνι. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν άμεσα επικοινωνήσαμε με ο Περιφερειάρχης ο Χρήστος Σωμέτιος και εγώ προσωπικά επικοινωνήσαμε με το νησί. Δώσαμε μια επιχορήγηση, θα λέγαμε, μια έκτακτη βοήθεια μέσω της πολιτικής προστασίας προκειμένου να προμηθευτούν οι επιβάτες και όλοι όσοι έμειναν και δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν με τροφή και νερά. Και συγχρόνως συνεχίστηκε η προσπάθεια μέσω του Υπουργείου για να βρεθεί ένα άλλο σκάφος ως εναλλακτική λύση που θα εξυπηρετήσει τα δρομολόγια. Λοιπόν, αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα της τελευταίας εβδομάδας είναι η έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης με Αλεξανδρούπολη που δημιουργεί τεράστια προβλήματα, κυριολεκτικά τεράστια προβλήματα στον τόπο και στους ανθρώπους, στους ταξιδιώτες αλλά και στην τοπική οικονομία. Οι οποίοι έχουν αποκλειστεί έτσι σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη. Έχουν αποκλειστεί. Κοιτάξτε, δεν θεωρώ τόσο. Βέβαια, προβλήματα δημιουργούν αυτοί οι άνθρωποι και τα σεβόμαστε, έτσι. Δεν τα προβλέπουμε. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι στους εγκλωβισμένους στο νησί. Γιατί τουλάχιστον αυτός που είναι στην Αλεξανδρούπολη είχε σκοπό να έρθει. Εν ανάγκη επιστρέφει και πίσω. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Αλλά αυτός ισχύει. Ισχύει ότι θα έρθει σε λίγες μέρες το C-Jet στην Σαμοθράκη. Εσάς το βράδυ μας ενημέρωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι αύριο θα έρθει το C-Jet, ναι. Βέβαια, τι γίνεται μέχρι αύριο, γιατί μόνο η σημερινή ημέρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όπως επίσης πρέπει να δούμε αν με το C-Jet μπορούμε να μεταφερθούν αγαθά, γιατί έχουμε και έλλειψη αγαθών πλέον. Τελικώς, χθες το μεσημέρι προς το απόγευμα επικοινώνησε μαζί μας και μίλησα και εγώ με τον κύριο Βιδάλη, τον διευθυντή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
και αποφασίστηκε να γίνουν ενέργειες προκειμένου να έχουμε να υπάρξει ένα άλλο σκάφος, μια εναλλακτική λοιπόν λύση. Αυτό είναι ένα καταμαράν, είναι όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το Άνδρος Jet, το οποίο όμως είναι της C-Jets, της εταιρείας του κυρίου Ηλιόπουλου, το οποίο θα εκτελέσει τα δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. Όπως μας ανέφεραν από το Υπουργείο χθες, δεν μπορούσε να προσεγγίσει λόγω των ισχυρών ανέμων, εντάσσεως 7 έως 8 μποφόρ, και δεν μπορούσε να ταξιδεύσει. Και προγραμματίζει να καταπλέψει αύριο Τετάρτη προκειμένου να εκτελέσει το δρομολόγιο Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. Και θα συνεχίσει τα δρομολόγια του συνδέοντας το νησί με την Αλεξανδρούπολη και θα κάνει όσα δρομολόγια απαιτούνται προκειμένου να αποσυμφορήσει αυτή την κατάσταση. Είναι ένα πιο ευέλικτο σκάφος, γιατί το ΣΑΟΣ είναι 84, mm-hmm. το Αζόρες ήταν 114 μέτρα, αυτό είναι από ό,τι γνωρίζω 61 μέτρα και παίρνει 600 επιβάτες και 75 οχήματα. Οπότε εκτιμούμε με τα πολλά δρομολόγια, θα βοηθήσει και ο καιρός, γιατί εξομαλύνονται καιρικές συνθήκες, θα αποσυφορήσει την κατάσταση στο κριτικό μας νησί, το οποίο ταλαιπωρήθηκε έντονα τις τελευταίες μέρες.